Συνέβη και αυτό μέσα στο γενικότερο κλίμα σύγχυσης που επικρατεί σε σχέση με τον κορονοϊό στα ιδρύματα που φιλοξενούν τρόφιμους και αντιμετωπίζουν μεγάλο βαθμό διασποράς της νόσου. Στο άσυλο Ανιάτων, στην Πάτρα, όπου είχαμε τις τελευταίες ημέρες πάνω από 20 κρούσματα σε τροφίμους, με περίπου 10 εξ αυτών να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε ξεχαστεί ανεμβολίαστος, παρά το γεγονός ότι οι συγγενείς του είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τον εμβολιασμό του πριν από τον περασμένο Μάιο. Ο άτυχος 85χρονος, ο οποίος τελικά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, καθώς νόσησε από κορονοϊό, πάσχει από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και είναι σχεδόν κατάκητος, με αποτέλεσμα να εκφράζεται αγωνία από το οικογενειακό του περιβάλλον σε σχέση με την εξέλιξη της υγείας του. Η οικογένεια του 85χρονου τροφίμου είχε δώσει την έγκρισή της για τον εμβολιασμό του και με την πρώτη και με τη δεύτερη δόση από τον περασμένο Μάιο, στις 17 του μήνα συγκεκριμένα, στέλνοντας σχετικό email με τη συνένεση για τον εμβολιασμό όπως είχε ζητηθεί. 8 μήνες μετά, την 1η Ιανουαρίου 2022, και ενώ η οικογένεια του 85χρονου θεωρούσε ότι ο τρόφιμος είχε εμβολιαστεί, έστειλαν νέο email με τη συνένεσή τους για τον εμβολιασμό του με την τρίτη δόση, εν ώψη και της επίσκεψης του κλιμακίου του ΕΟΔΗ στο Ίδρυμα. Έκπληκτοι τότε οι συγγενείς ανακάλυψαν ότι ο ηλικιωμένος τρόφιμος δεν είχε καν εμβολιαστεί με την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Η απάντηση που έλαβαν από τη γραμματεία του Ιδρύματος ήταν ότι η ευθύνη της 8μηνης καθυστέρησης του εμβολιασμού του ανήκει στον ΕΟΔΗ. Το γεγονός τους θορύβησε, αν και στην επικοινωνία που είχαν με τη γραμματεία δεν μπόρεσαν, όπως λένε, να βγάλουν άκρη. Ώσπου ξαφνικά ο ανεμβολιαστός τρόφιμος βρέθηκε στην κλινική COVID του Αγίου Ανδρέα να νοσεί από κορονοϊό. Στις 17 Μαΐου του 2021 συγκεκριμένα, μου ζητήθηκε μετά από σχετική ερώτηση που έκανα εγώ για τον εμβολιασμό ότι θα πρέπει να στείλω ένα email με τη συγκατάθεση ώστε να γίνει ο εμβολιασμός στο συγγενικό μου πρόσωπο. Το οποίο είναι τρόφιμος του ασύλου Ανιάτων, έτσι? Ναι. Την Μάλιστα. ίδια ημέρα λοιπόν έστειλα το email που μου ζητήθηκε ώστε να προχωρήσω ο εμβολιασμός. Από εκεί και έπειτα εγώ θεωρούσα ότι πλέον ο συγγενής μου θα είναι εμβολιασμένος. Φτάνουμε στην 1η Ιανουαρίου του 2022 πλέον, μετά από 8 μήνες, και παίρνω Εσείς τηλέφωνο... Εσείς δηλαδή είχατε μείνει ήσυχοι ότι έχει γίνει το εμβόλιο? Ναι, βεβαίως. Τη στιγμή που είχα στείλει αυτό το email, μετά από 8 μήνες θεώρησα ότι είχε γίνει. Μάλιστα. Την 1η Ιανουαρίου κάλεσα για να ρωτήσω για την τρίτη δόση, την ενισχυτική, αν το έχει γίνει, και μου ζητήσανε εκ νέου email για την τρίτη δόση, να δώσω τη συγκατάθεση. Έστειλα λοιπόν και το δεύτερο email για τη συγκατάθεση. Μαζί όμως με αυτό μου ζητήσανε και πιστοποιητικό του εμβολιασμού, γιατί λέει δεν θα μπορούσαν να κλείσουν το ραντεβού για την τρίτη δόση αν δεν είχαν το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Τον πρώτο δόση. Ναι, και επειδή λοιπόν αυτοί δεν έχουν τους κωδικούς του τάξης, θα έπρεπε αυτή τη διαδικασία να την κάνω εγώ. Μπαίνοντας λοιπόν στο σύστημα με τους κωδικούς του και με τα στοιχεία του, το σύστημα μου τον έβγαζε ανεμβολίαστο, ότι δεν υπάρχει στο Μητρό των Εμβολιασμένων. Οπότε λοιπόν και εγώ θορυβήθηκα και πήγα, επισκέφθηκα το άσυλο να δω τι συμβαίνει. Είχα και τους κωδικούς μαζί μου και μάλιστα συγκεκριμένα τους έδωσα σε κάποιον υπάλληλο εκεί της γραμματείας να μπει και ο ίδιος να δει ότι όντως δεν φαίνεται ο άνθρωπος εμβολιασμένος στο Μητρό. Και οπότε ανακαλύψαμε ότι δεν είναι εμβολιασμένος. Ρωτώντας λοιπόν γιατί δεν έχει εμβολιαστεί τους 8 μήνες, μου είπανε ότι φταίει ο ΕΟΔΗ. Ότι ο ΕΟΔΗ 8 μήνες ανέβαλε τον εμβολιασμό. Μέχρι που φτάσαμε στις 31 του μηνός ο άνθρωπος να νοσεί.